Ο Δημήτρης θα εμφανιστεί στα επόμενα επεισόδια και θα φέρει τα πάνω κάτω στο διαφάνι. Οι άγριες μέλισσες προσγειώθηκαν στην ελληνική τηλεόραση το 2019 και από το πρώτο επεισόδιο κέντρισαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών αλλά και του ανταγωνισμού. Οι συνεχείς ανατροπές στις ιστορίες των ηρώων και η θεατρική υποκριτική των πρωταγωνιστών, γρήγορα έκαναν τις άγριες μέλισσες του Αντένα να χαρακτηριστεί σειρά φαινόμενο. Τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά στο διαφάνι είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Για την εξέλιξη των ιστοριών, το βασικό cast των ηθοποιών πλαισιώνουν guest χαρακτήρες οι οποίες δίνουν τις δικές τους πινελιές στη σειρά. Μια από τις ιστορίες η οποία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και πολλοί αναρωτιούνται πως θα συνεχιστεί, είναι αυτή του Πλεωμένη. Πλεωμένης, εμφανίστηκε στο χωριό ως μακρινός συγγενής της Μυρσίνης Σεβαστού και λίγο καιρό αργότερα, μετά από αρκετές δολοπλοκίες κατάφερε να παντρευτεί την Πινελόπη Σεβαστού και να γίνει μέλος της ισχυρής οικογένειας. Ο Πλεωμένης όμως έχει πολλά σκοτεινά μυστικά αφού έχει κρύψει από όλους τις σεξουαλικές του προτιμήσεις και το γεγονός πως έχει διαπράξει φόνο στο παρελθόν. Τα δύο άτομα που γνωρίζουν πως ο Πλεωμένης είναι ομοφιλόφιλος είναι ο Μελέτης και ο Δούκας. Ο Μελέτης το γνωρίζει καθώς έγινε αποδέκτης του έντονου φλερτ του Πλεωμένη ενώ ο Δούκας το έμαθε όταν του μετέφερε ο Μελέτης. Το θέμα όμως είναι πως ο Μελέτης είναι ερωτευμένος με την Πινελόπη και είναι αποφασισμένος να ξεσκεπάσει τον Πλεωμένη. Πώς θα το καταφέρει αυτό, αυτές είναι οι εξελίξεις που αναμένονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς και γι' αυτό θα κάνει την εμφάνιση του ακόμα ένας χαρακτήρας στο διαφάνι. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, ο Μελέτης μετά την αυστηρή τιμωρία που του επέβαλε ο Δούκας αποφάσισε να μην ξαναπλησιάσει την Πινελόπη όμως είναι αποφασισμένος να βγάλει στη φόρα το πραγματικό πρόσωπο του Πλεωμένη και να τον ξεμπροστιάσει στον Δούκα και την υπόλοιπη οικογένεια. Η αρχή θα γίνει όταν ο Μελέτης θα αποφασίσει να μοιραστεί τις σκέψεις του με τον Κωνσταντή. Οι δυο τους θα καταστρώσουν σχέδιο το οποίο θα βάλουν άμεσα σε εφαρμογή. Για το σχέδιο τους όμως είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενός προσώπου το οποίο δεν είναι γνωστό στον Πλεωμένη. Ο ιδανικός για το σχέδιο τους είναι ένας παλιός συμμαθητής του Κωνσταντή ο οποίος έχει εγκαταλείψει το διαφάνι και ζει μόνιμα στη Λάρισα όπου έχει γίνει ζωγράφος. Ο Κωνσταντής και ο Μελέτης θα προσεγγίσουν τον Δημήτρη και θα του προτείνουν να γίνει το δόλωμα ώστε να πέσει η μάσκα και να αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόσωπο του Πλεωμένη. Το πρόβλημα όμως είναι πως ο νεαρός ζωγράφος έχει περάσει άσχημα στα χέρια του Κωνσταντή, του Μελέτη αλλά και του Σέργιου καθώς οι τρεις του τον κορόιδευαν, τον ενοχλούσαν και τον περιέπαιζαν συνεχώς όταν ήταν όλοι τους παιδιά. Θα δεχτεί ο ευαίσθητος Δημήτρης να αφήσει στην άκρη το μπούλινγκ που υπέστη από τον Κωνσταντή και τον Μελέτη και να τον βοηθήσει ή θα το δει σαν μια ευκαιρία για μια εκδίκηση, εξάλλου η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Είναι αρκετά τα χρήματα που του προσφέρουν για να τα ξεχάσει όλα και να δεχτεί να κάνει το κλειδί που θα ξεκλειδώσει την πόρτα με τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Πλεωμένη. Ποιος θα ενσαρκώσει τον Δημήτρη, ο ρόλος του πρόκειται να φέρει τα πάνω κάτω στο διαφάνι και οι εξελίξεις στις άγριες μέλισσες θα είναι καταιγιστικές για άλλη μια φορά. Τον ευαίσθητο ζωγράφο Δημήτρη, παλιό συμμαθητή του Κωνσταντή Σεβαστού, θα υποδηθεί ο Δημήτρης Κίτσος.